ότι είναι πολύ μικρότερο ποσοστό σε σχέση με το αντίστοιχο όσων δηλαδή δεν ήθελαν να ταξιδέψουν πέρυσι τέτοιο καιρό. Mm. Γιατί πρέπει για να αναγνώσουμε καλά αυτά τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας να τη συγκρίνουμε λίγο και με την αντίστοιχη περσινή που έκανε το τμήμα μας αμέσως μετά το lockdown. Αν θυμάμαι καλά, αρχές Μαΐου έληξε το 2020 το lockdown. Οπότε τότε τα ποσοστά ήταν πολύ μεγαλύτερα για όσους δεν ήθελαν να ταξιδέψουν. Φέτος ο κόσμος θέλει να βγει έξω, φαίνεται. Μετά από 15 μήνες, όπως είπατε και εσείς, μίας περιπέτειας. Οι περισσότεροι δηλώνουν πρόθεση για ταξίδι εντός του 2021. Και οι περισσότεροι από αυτούς το καλοκαίρι που μας έρχεται, δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο. Το εντυπωσιακό στοιχείο εδώ είναι ότι περίπου 9 στους 10 λένε ότι θα ταξιδέψουν εντός Ελλάδας και μόνο 1 στους 10 έχουν πρόθεση να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Μάλλον ενθαρρυντικό, Ενθαρρυντικό για τον εσωτερικό τουρισμό, ενδεικτικό όμως και κάποιας φοβίας που υπάρχει ακόμα, κάποιες ανησυχίες λόγω της κατάστασης του COVID. Ούτως ή άλλως υγειονομικά ξέρουμε, κύριε καθηγητά, και παρακολουθούμε και ακόμα αυτά τα οποία γίνονται σε διάφορες χώρες, δεν είναι τα πάντα ακόμα έτοιμα παρά τις προσπάθειες που γίνονται. Είναι πολλές χώρες που βρίσκονται ακόμα στο κόκκινο, βρίσκονται στο πορτοκαλί. Αυτό το πράσινο πιστοποιητικό και το πρασίνισμα μιας χώρας δεν είναι, όσο φαίνεται, μια εύκολη υπόθεση. Πριν από λίγο έλεγα στην ροή των ειδήσεων ότι τουλάχιστον από την Βρετανία δεν πήραμε αυτό το πράσινο χρώμα, δεν πήραμε το πρασίνισμα, είμαστε στο πορτοκαλί. Σημαίνει ότι όποιος έρθει θα χρειαστεί να φύγει πίσω, να μπει σε καραντίνα στο σπίτι του. Αυτό είναι κάτι που το μετράει ο κάθε επισκέπτης. Αλλά να σας πω και κάτι, βάσει των όσων ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται να είναι και μια πολιτική και μια τακτική των κρατών αυτή, ως φαίνεται, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να κρατήσουν και να ενισχύσουν και τον εσωτερικό του τουρισμό και την τοπική και τους στην οικονομία. Ακριβώς. Αποτελεί στρατηγική επιλογή για όλα τα κράτη τελικά. Η Βρετανία το κάνει μέσω της πράσινης λίστας έμεσα. Η Γερμανία το έχει ανακοινώσει σχεδόν από επίσημα χείλη. Δηλαδή η ισχυρή σύσταση είναι μείνετε στη χώρα σας. Το ίδιο γίνεται πάνω κάτω και εδώ στην Ελλάδα, μόνο που η προσφορά που έχουμε σε τουριστικές υπηρεσίες είναι τόσο μεγάλη εδώ στην Ελλάδα που δεν μπορεί ο εσωτερικός τουρισμός φυσικά να την καλύψει. Είμαστε μια χώρα που εξαρτάται από τους αλλοδαπούς τουρίστες και γι' αυτό είμαστε και τις χώρες που προσπαθούν να ανοίξουν με κάποιο τρόπο οι αερομεταφορές, τα σύνορα, η εύκολη πρόσβαση, οι συνθήκες που είπατε πριν από λίγο, θα μείνει καραντίνα, επισκέπτεται, θα μείνει κατά την επιστροφή του κτλ. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα στη δική μας χώρα. Κύριε Κουργιντάκη, ένα λέτε μεγάλο ποσοστό, όπως δείχνει η έρευνα, δηλαδή ποσοστό 90,7% δηλώνει πρόθεση για διακοπές εντός της Ελλάδας. Με τι μέσον η επιλογή για να ταξιδέψει κάποιος, γιατί εμείς είμαστε και στην νησιωτική Ελλάδα. Βεβαίως. Εδώ υπάρχει ένα πρώτο ποσοστό το οποίο αγγίζει στο 45% στην επιλογή του αυτοκινήτου, του γιοταχή μεταφορικού μέσου. Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη αύξηση στην εμπιστοσύνη που δείχνουν και στα υπόλοιπα μέσα σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή και το αεροπλάνο και το πλοίο έχουν ανεβάσει πολύ τα ποσοστά τους σε σχέση με πέρυσι, που σημαίνει, αν το δούμε έμεσα, αν θέλαμε να ερμηνεύσουμε έτσι πολύ προκατακτικά, ότι αυξάνεται η εμπιστοσύνη και στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς όσο αφορά τις συνθήκες ασφάλειας για τον COVID. Το ποσοστό του αυτοκίνητου ήταν πολύ μεγαλύτερο πέρυσι. Πιστεύω ότι υπάρχει άλλη μια ερώτηση που συνδέεται με αυτή που κάνετε στην έρευνά μας, που είχε να κάνει με το πού θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Εμείς τους ρωτήσαμε αν θα ταξιδέψουν πολύ κοντά στον τόπο διαμονής τους, δηλαδή στην περιφέρειά τους, ή αν θα προτιμήσουν να ταξιδέψουν εκτός της περιφέρειας που ζουν, δηλαδή λίγο πιο μακριά. Σε αντίθεση με πέρυσι, 3 στους 4 δηλώνουν ότι θα ήθελαν να ταξιδέψουν εντός Ελλάδας και μακριά από το σπίτι τους, δηλαδή σε άλλη περιφέρεια. Που πέρυσι τα ποσοστά ήταν ανάποδα. Δηλαδή θέλαν όλοι κοντά στην περιφέρειά τους. Για να το κάνουμε έτσι πιο απλά, αν πέρυσι οι κριτικοί έλεγαν θα κάνω διακοπές στην Κρήτη, φέτος οι κριτικοί λένε θα κάνω διακοπές εντός Ελλάδος, αλλά όχι στην Κρήτη. Θα ήθελα να μετακινηθώ στα νησιά του Αιγαίου, στην Πελοπόννησο, στη Χαλκιδική, δεν ξέρω και εγώ πού θα επιλεγεί ο τόπος διακοπών.
Κύριε καθηγητά, ξέρετε, αν από τη μία λες επιλέγω την Ελλάδα, αλλά περιμένω να δω και πώς θα πάνε τα πράγματα ή θα ήθελα να είμαι καλά. Όλα αυτά τα οποία λέμε για την υγειονομική κρίση, αυτό το βάζουμε σε πρώτη σκέψη, ακολουθεί ως δεύτερη σκέψη, με παίρνουν τα οικονομικά μου, δεν με παίρνουν να κάνω τις διακοπές μου. Αυτό το οποίο βλέπω να καταγράφεται στην έρευνα ως διάθεση των ερωτώμενων να επιβαρυνθούν προκειμένου να λάβουν ασφαλέστερες υπηρεσίες, αφού ένας στους δύο, 52,8% σε ποσοστό, είναι διατεθειμένος να πληρώσει έως και 10% περισσότερο σε τουριστικές επιχειρήσεις που θα λάβουν αυστηρότερα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Ούτε εμείς το περιμέναμε. Και αυτό το ποσοστό είναι λίγο μικρότερο από πέρυσι, αλλά όχι πολύ μικρότερο. Δηλαδή συνεχίζει ο κόσμος να υπολογίζει πολύ την πανδημία και την εξέλιξή της στις αποφάσεις του. Αυτό το 52% και εμάς μας κάνει εντύπωση, και να σας πω την αλήθεια, έτσι, αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο πιο ανοιχτά, δεν το περιμένει κανείς, ας πούμε, από λαούς όπως οι Έλληνες, οι οποίοι γενικά θα θέλανε τις περισσότερες παροχές με το μικρότερο δυνατό κόστος. Παρ' όλα αυτά είναι ενδεικτικό της ανησυχίας που υπάρχει. Ναι, να πληρώσουμε λίγο παραπάνω για να νιώσουμε καλύτερα και στις διακοπές που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Και βέβαια εντυπωσιακό είναι, και η εντυπωσιακή είναι και η απάντηση που δίνουν για την στήριξη των ανθρώπων του τουρισμού από την πολιτεία, έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που ζούμε στην Κρήτη και ξέρουμε ότι, όπως λένε και οι ειδικοί, μόνο καλλιέργεια είναι ο τουρισμός, ότι ο καθένας από εμάς έχει και ένα ξενοδοχείο υπάλληλο μέσα στα σπίτια του. Βεβαίως. Αυτό ισχύει και για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Αποτυπώνεται στην έρευνα και τη φετινή και την περσινή, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά όλων εκείνων που λένε ότι η πολιτεία στο σύνολό της θα πρέπει να στηρίξει την τουριστική βιομηχανία, τους ανθρώπους του τουρισμού. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και κάποιες αμφιβολίες σε ερώτηση που ακολουθεί στο κατά πόσο οι άνθρωποι του τουρισμού θα καταφέρουν να κρατήσουν τα μέτρα και τις συνθήκες που επιβάλλονται, ώστε να μην έχουμε έτσι έξαρση της πανδημίας αυτό το καλοκαίρι. Βλέπετε, αποτυπώνεται γενικά ακόμα μία ανησυχία. Εμείς τη μετράμε χρόνο με το χρόνο, δηλαδή σκεφτείτε ότι η περσινή έρευνα έγινε όταν σχεδόν καλά-καλά δεν ξέραμε τι είναι η πανδημία, αρχίζαμε να τη γνωρίζουμε. Τώρα βρισκόμαστε, ας πούμε, προς το μέσο ή το τέλος της και παραμένει, έχει αποτυπωθεί στο μυαλό του κόσμου και ορθώς, ότι πρέπει οποιαδήποτε δραστηριότητά μας, όπως οι διακοπές, να γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που δεν θα επιβαρύνουν έτσι υγειονομικά τη χώρα, το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ζούμε. Εγώ δεν ξέρω αν είμαστε στη μέση ή στο τέλος. Θα αφήσω τους ειδικούς να το πούνε αυτό. Εκείνο όμως που κρατάω από τη μία πλευρά είναι η πρόθεσή μου να ταξιδέψω, να κάνω εσωτερικό τουρισμό, να επισκεφθώ άλλες περιοχές της χώρας, να νιώσω καλύτερα. Αυτό σημαίνει και ενίσχυση της οικονομίας της κάθε περιοχής όπου εγώ επιθυμώ, θα ήθελα να πάω. Από την άλλη, βέβαια, κρατώ και εκείνο, βάσει των όσων μέχρι στιγμής έχετε πει, εκείνο το μάγκωμα που ακόμα υπάρχει. Άσε να δούμε πρώτον και τα δεδομένα τα οποία θα έχουμε με την πανδημία, αλλά και βέβαια από την άλλη το πώς τα πράγματα οικονομικά θα εξελιχθούν, καθώς είναι και ο κινητήριος μοχλός για να μπορέσω να ταξιδέψω εφόσον έχω τα δύο πρώτα, έτσι. Έχετε πολύ, πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε και θα μας απασχολήσει όλους το επόμενο διάστημα οι οικονομικές επιπτώσεις του COVID. Μακάρι να είμαστε καταρχήν στο μέσο ή στο τέλος, όπως σωστά είπατε, αλλά η αμέσως μετά περίοδος έχει να κάνει με τις οικονομικές επιπτώσεις. Και θα πρέπει να το δούμε, όλοι οι κλάδοι έχουν επηρεαστεί, όλα τα επαγγέλματα, όλα τα νοικοκυριά, και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η όλη η επίπτωση στην καταναλωτική συμπεριφορά και φυσικά και στον τομέα των ταξιδιών και των διακοπών.